Εντατικοποιείται το σαφάρι ελέγχων από επόπτες υγείας σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες σε αγορές τροφίμων, κρεοπολία, αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία, λαϊκές αγορές αλλά και εγκαταστάσεις διάθεσης προϊόντων. Ο υγειονομικός έλεγχος αφορά την παραγωγή αλλά και διάθεση των αγαθών με ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται σε ψυγεία και συνθήκες διατήρησης ευπαθών προϊόντων τα οποία αγοράζουν οι καταναλωτές για το τραπέζι της Λαμπρής. Βέβαια, εμάς μας ενδιαφέρουν περισσότερο τα ψυγεία. Εκεί δίνουμε το μεγάλο βάρος. Συνήθως υπερφορτώνονται τα ψυγεία λόγω της εποχής και της ζήτησης. Πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή στις θερμοκρασίες, στα θερμόμετρα, στη σωστή φόρτωση ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με τα τρόφιμα, αλλίωση κτλ. Τα προβλήματα που βρίσκουμε έχουν να κάνουν με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Συνήθως βέβαια απλές παραβάσεις, μη σωστή θερμοκρασία συντήρησης, μη αναγραφή στην ετικέτα του παρασκευασμένου τροφίμου πότε παρασκευάστηκε. Ο κίνδυνος για πρόστιμα, ακόμη και λουκέτα, είναι υπαρκτός, γι' αυτό η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ζητά την αυστηρή τήρηση των μέτρων. Εμείς ως υγειονομικές υπηρεσίες έχουμε την δυνατότητα να κλείσουμε αυτές τις επιχειρήσεις. Ευτυχώς δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο τα τελευταία δύο χρόνια εν μέσω της πανδημίας, γιατί φαντάζομαι οι επιχειρηματίες είχαν και τα μέτρα του κορονοϊού. Με λίγα και καλά εδέσματα, οι κριτικοί ετοιμάζονται να στρώσουν το πασχαλινό τραπέζι. Με την τιμή του όμως να έχει αυξηθεί κατά 9% σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και την τσιπημένη τιμή του αρνιού, τα ψώνια θα είναι περιορισμένα, αφού οι λογαριασμοί τους πνίγουν. Αλλά μια και είναι η εποχή των ωραίων λαχανικών που βγαίνουν τώρα από τη γη, θα προτιμήσω ένα τραπέζι γεμάτο λαχανικά και να είναι συνοδεία το κρέας. Και φυσικά τις αναγκαστικές πατάτες που όλοι λατρεύουμε το Πάσχα. Πολύ πιο τσιπημένες, στα πάντα. Χθες νομίζω ήταν η μέρα που θα την αποκαλώ στη ζωή μου, η μέρα που ήρθε η ΔΕΗ. Θα μου δώσουν ένα κομμάτι αρνάκι. Θα μου δώσουν τη μυζίδρα μου, θα μου δώσουν αυτά από το χωριό. Λιτά φέτος. Πολύ λιτά. Ο 160 περίπου ευρώ που ήταν το ρεύμα, 391. Το αρνάκι μας, τα καλτσουνάκια μας, εντάξει, τα συνηθισμένα. Και όσον αφορά τη ΔΕΗ, εμένα μου ήρθε 400 και. Δύο άτομα είμαστε, εγώ και ο γιος μου, λίγο αρνάκι, ένα πασχαλινό τσουρέι και αυτά. Καλιτσούνια και κουλούρια θα έχουν την τιμητική τους, με τους αρτοποιούς να επιχειρούν να διατηρήσουν τις τιμές στο ίδιο επίπεδο παρά την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών. Τσουρεκάκια βουτύρου, την κουκουναρά, την κλασική με το κόκκινο αυγό του Πάσχα, το καλιτσούνι μας, το κριτικό, με το λιχναράκι, με το διόσμο, το ανεβατό. Αυτά είναι τα δέσματα του Πάσχα. Κάνω έκκληση να στηριχτούν τα αρτοποιεία της γειτονιάς. Όπως λένε οι Ηρακλειώτες, ακόμη και αν το τραπέζι είναι φέτος λίγο πιο φτωχό, σημασία έχει ότι οι οικογένειες θα γιορτάσουν μαζί το Πάσχα.